Να ακούσουμε και την κυρία Δάγκα για την, και τη δική της τοποθέτηση για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Και στο πλαίσιο το οποίο παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες να λειτουργεί η Βουλή, ενώ όσο πηγαίνουμε προς εθνικές κάλπες, κυρία Δάγκα. Λειτουργεί η Βουλή και είδατε, περνάνε με διαδικασίες fast track πολύ σημαντικές τροπολογίες. Και επειδή συζητιούνται, το σχέδιο της επόμενης κυβέρνησης είναι έτοιμο από τώρα. Είναι η έκθεση μεταμνημονιακή της Κομισιόν, που λέει ξεκάθαρα ποια θα είναι η ατζέντα της επόμενης κυβέρνησης, η οποία θα είναι από χείρι αντιλαϊκή και θα είναι εχθρική για τους εργαζόμενους και το λαό. Μέσα στο ευρώ δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, κυρία Δάγκα, να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα σας πω. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι η ατζέντα της επόμενης μέρας λέει πολύ καθαρά πίεση και εκβιασμούς για πληστηριασμούς. Η ατζέντα της επόμενης μέρας λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα ιδιωτικοποιήσεις. Η ατζέντα της επόμενης μέρας λέει ότι πρέπει να δείτε, παιδιά, εδώ το ζήτημα του κατώτατου μισθού και γενικότερα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Και σε αυτά έχει δεσμευθεί και ως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο που τώρα παίζει το λιοντάρι, με αυτούς τους συντηρητικούς κύκλους τα συμφώνησαν και είπανε 5 δις ευρώ 2019-2020. Λοιπόν, όπως αυτή την ατζέντα έχει συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία. Το πώς θα υλοποιηθεί αυτή, εκεί είναι οι μικροδιαφορές που υπάρχουν. Πάντως βλέπετε πώς σήμερα στην τροπολογία για τη λεγόμενη μείωση του αφορολόγητου ήρθαν στο καπάκι να καταργήσουν και ορισμένα άλλα θετικά μέτρα, όπως ήταν η μείωση του ένφια για τα εισοδήματα 12.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ. Αντίμετρα. Όχι, για τα αντίμετρα, τα λεγόμενα. Εισφορά αλληλεγγύης. Εισφορά αλληλεγγύης για 12.000 έως 30.000 ευρώ. Βέβαια. Όλα αυτά καταργηθήκανε. Γιατί τι λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Εδώ, κύριε, για να μην πέσουν έξω τα οικονομικά, εμείς θα φροντίσουμε να καλύψουμε τη χασούρα από τη μείωση του αφορολόγητου από την περικοπή άλλων θετικών μέτρων. Υπήρχε στη συμφωνία με τους δανειστές, κύριε Δάγκα, αυτό το οποίο αυτή είναι η συμφωνία. Και σε αυτή τη συμφωνία έχουν μπει υπογραφές της σημερινής κυβέρνησης. Έχει πάρει τα συγχαρητήρια, μάλιστα, γιατί τα έχει υλοποιήσει μέχρι κεραίας και έχει φέρει σε πέρα στη βρώμικη δουλειά. Μάλιστα. Άρα, την επόμενη των εκλογών, ο λαός μας πρέπει να κάνει κριτήριο πώς από αυτή τη μάχη θα βγει κερδισμένος. Ο πήγης δηλαδή, ο εκλογικός για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ποιος είναι? Παραπάνω ποσοστό, το ίδιο? Βέβαια, αυτή η σταθερή δύναμη που η σταθεροποίηση των ποσοστών του ΚΚΕ πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Με κριτήριο το εξής. Αυτή η ψήφος που θα μετρήσει είναι ποιος θα είναι αντιπολίτευση, θα βρεθεί απέναντι από την οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα είναι αντιλαϊκή, γιατί θα ακολουθήσει τα μνημόνια διαρκείας, θα ακολουθήσει τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Άρα, ποιος θα είναι απέναντι, με κριτήριο τι συμφέρει, τις ανάγκες, τα δικαιώματα των εργαζομένων του λαού, συγγνώμη, να οργανώσει, να εκφράσει την αντίσταση. Έχει ενδιαφέρον το στίχημα του κομμουνιστικού κόσματος για τις εθνικές εκλογές είναι να πάει ακόμα παραπάνω. Ακόμα ψηλότερα. Ακόμα ψηλότερα. Για να εκλέξει περισσότερους βουλευτές, για να μπορέσει να υπηρετήσει με καλύτερους όρους, έτσι, τους ίδιους τους εργαζόμενους και του λαού, τις διεκδικήσεις τους. Ούτως ή άλλως, μια σειρά ζητήματα που έφερε προεκλογικά, αν θέλετε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ τα έχει θέσει με τροπολογίες, με ερωτήσεις, με επισημάνσεις, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα ο κ. Πολάκης απαιτήθηκε σε ένα από τα στελέχη συνδικαλιστές, οι οποίοι πρόσκυνται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν κάνω λάθος, από τον Ευαγγελισμό, ο πρόεδρος των εργαζομένων εκεί, για τα θέματα τα οποία έθεσε ο ίδιος και τα προβλήματα που υπάρχουν. Σε 15 σήμερα ο κ. Πολάκης, ένας εξ αυτών ήταν και ο πρόεδρος. Ρωτώ αν είναι τακτική αυτή, δηλαδή αν είναι πολιτικό το συγκεκριμένο θέμα, ήταν προσωπικό, κ. Δάγκα. Πολιτικό είναι. Πολιτικό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολιτικό με την έννοια ότι, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί και πρόκληση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει τις περικοπές στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Έχει φέρει το 60ωρο για τους γιατρούς, έχει γενικές τις ελαστικές σχέσεις εργασίας κτλ. Τις τεράστιες ελλείψεις, αν θέλετε, στα νοσοκομεία. Κατανοητό. Εντάξει.